6,5 χιλιοστά. 6,5 χιλιοστά. Σε τρεις παρτίδες παραγγέλθηκαν τον ελληνικό στρατό, το 7, το 14, το 27. Το 27 μας τα φτιάξαν οι Ιταλοί της Μπρέντα, κατά εξουσιοδότηση των Αυστριακών, και ήταν πιο προβληματικά από τα υπόλοιπα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο όπλο, πολύ πρωτοποριακό για την εποχή, με κυκλική φυσική αποθήκη, όπως το περίστορο. Έτσι δεν πάθαινε εμπλοκές στο όπλο, γιατί όταν πιστό όλοι πάθουν οι Αμερικοί, πρέπει να το λύσω να δω τι έγινε. Στο περίστροφο δεν έκανε πάμε αυτή, θα κάνει πάμε η επόμενη, γυρνάει ο Μιλός. Ας πω στέλνει η ίδια εκεί είναι και εδώ. Ήταν πανάκριβο σαν όπλο, αλλά είναι το... και γι' αυτό ήταν και η Ελλάδα το μόνο κράτος που το προμηθεύτηκε σαν επίσημο όπλο στρατιωτής. Και το είχαμε από τον πρώτο Βαλκανικό το 12 μέχρι και στην Εθνική Αντίσταση και στον Εμφύλιο. Δηλαδή, μιλάμε για πάνω από 50 χρόνια. Ουκρανική Εκστρατεία, Δεύτερος Βαλκανικός, Μικρασία, Πρώτος Παγκόσμιος. Γενικά είναι το όπλο που θέλει να φαντάζεται.